Άντρας και γυναίκα δεν μπορούν να ζουν μαζί αρμονικά. Δεν τα κατάφεραν στον κήπο της Εδέμ, θα τα καταφέρουν στον αληθινό κόσμο. Άσε που ο παράδεισος χάθηκε εξαιτίας της Εύας. Ο Αδάμ έφαγε το μήλο για να αποφύγει τη μουρμούρα της. Έλα, μία δαγκόνια, δε μ' αγαπάς, παρακαλώ, μία, έλα. Κόλαση μία, κόλαση κι άλλη. Απλά στην πρώτη κόλαση τα φρούτα δεν είχαν φυτοφάρμακα. Η πρώτη γυναίκα που απέδειξε ότι ο άντρας είναι άβουλος ήταν η Εύα. Ο Αδάμ θα μπορούσε να έχει αρνηθεί να φάει το μήλο. Αλλά στη θέα μιας γυμνής γυναίκας που κρατάει ένα μήλο, ξέρετε κανέναν άντρα που σκέφτεται αν πρέπει ή όχι να φάει το μήλο? Έτσι χάθηκε ο παράδεισος και σιγά τον παράδεισο. Όλο Μποστάνια ήταν. Ένα εμπορικό κέντρο πουθενά. 72 ώρες. Η κωμωδία του Γιώργου Χατζηπαύλου και της Αστερόπης Λαζαρίδου. Σε σκηνοθεσία Γιάννη Σαρακατσάνη και μουσική Φίβου Δελεβοριά. Παίζουν Βάσο Καβαλιεράτου και Κίμων Φιωρέτος. Αυτή την Παρασκευή και Σάββατο στις 9.30 στο θέατρο ACT. Κρατήσεις στο 6936 122 263.